Καλησπέρα φίλοι μου, σήμερα θα πάμε να κάνουμε τη βόλτα με το HZR, να δοκιμάσουμε το μπροστινό δισκόφρονο, να το κάνουμε ένα πλήσιμο γιατί είναι μέσα στην πίκλα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και να κάνουμε και μια βόλτα να δείτε πως πάει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το προηγούμενο βίντεο με το service που κάναμε στο μπροστινό φρένο στην ανάρτηση και στα ρουλεμά τιμονιού, αν δεν το έχετε δει κάντε πάνω δεξιά μάλλον, έχει περάσει αρκετός καιρός. Το είχα κάνει το σέρβις αρχές Απρίλη, τέλη Μαρτίου, κάτι τέτοιο. Σήμερα είναι 18 Ιουνίου, οπότε έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε. Το φρένο το μπροστινό έχει στρώσει, τα τακάκια και η δισκόπλακα έχουν πολύ καλύτερο φρενάρισμα από το κλασικό μέγεθος λόγω του oversize. Η ανάρτηση δουλεύει μια χαρά, δεν χάνει καμία τσιμουχαλάδια και τα ρουλεμάν τιμονιού ήταν ό,τι πρέπει. Έχει σφίξει το τιμόνι όσο πρέπει, ούτε κολλάει ούτε τίποτα. Οπότε έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε. Δεν είχα καθόλου χρόνο να κάνω βίντεο λόγω δουλειάς και σήμερα είναι και λίγο αργά, δηλαδή δεν έχει φως. Ωραίος. Πάμε να κατέβουμε μια παραλιακή, να κάνουμε μερικά ανοίγματα με το μηχανάκι και να δείτε και πως πάει. Πάντως, αν έχετε κάποια απορία για το μηχανάκι, αν έχετε ένα ίδιο καζεάρ ή κάτι, ας πούμε, θέλετε να αλλάξετε και έχετε κάποια απορία, γράφτε το κάτω στα σχόλια. Μ' αρέσει να λύνω απορίες, να το συζητάμε, ας πούμε, αν έχετε κάποιο θέμα, κάποιο κόλλημα ή θέλετε να αλλάξετε κάτι και να σας βοηθάω αν το έχω κάνει εγώ στο μηχανάκι μου, ας πούμε. Οπότε, ό,τι απορία έχετε, γράφτε το κάτω στα σχόλια να τη λύσουμε. Και εγώ δηλαδή μπορεί να μάθω και κάτι παραπάνω από τις απορίες. Σίγουρα δεν τα ξέρουμε όλα. Τι θα γίνει, θα στρίψει ποτέ? Κοίτα που πήγε να στρίψει, εκεί που απαγορεύεται, ρε παιδιά. Να σας πω τι έχει πάνω το μηχανάκι. Τα έχω πει και άλλες φορές, θα τα βρείτε και κάτω στην περιγραφή, θα τα γράψω. Γενικά, ό,τι βελτίωση έχω κάνει είναι με το σκεπτικό του να έχω ένα καθημερινό μηχανάκι. Πρώτο που θα πω είναι ότι, εντάξει, ποτέ δεν έκατσα να πω, ας πούμε, θα το φτιάξω από το μηδέν, θα βάλω αυτά τα πράγματα και τελείωσε. Πάντα έβαζα ένα κυλινδροπίστωνο, μετά έβαζα ένα κεντροφόρο, το δούλευα, έβλεπα αν μ' αρέσει πώς δουλεύει. Οπότε σε αυτό το μηχανάκι έχω το εργοστασιακό καρμπιρατέρ με ένα μεγαλύτερο ζυκλέρ λόγω των κυβικών. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι και 100% σωστό, μπορεί να θέλει και λίγο μεγαλύτερο. Η βελόνα είναι ρυθμισμένη στην δεύτερη θέση από κάτω και η βίδα του αέρα είναι νομίζω μία στροφή έξω. Το ζυκλέρ του αέρα είναι το μαμά. Κύλινδρο και πιστόνι είναι της Εσπάντα, ένα πιστόνι Μπομπέ 57, το οποίο έχει βγει αρκετά σε σχέση με το προηγούμενο 57 που είχα, έχει βγει αρκετά καλό, έχει ανέβει λίγο η δύναμη. Κεντροφόρο έχω τη Σαπίντο τον 6,8. Στρόφαλο μπιέλα είναι εργοστασιακή μπιέλα αλλαγμένη πριν από 5.000 χιλιόμετρα νομίζω, τη Καβασάκη Γνήσια. Στρόφαλο μαμά. Από ελαττήρια βαλβιδών έχει τα εργοστασιακά. Στο επόμενο βίντεο με το Καβασάκι θα βάλω τα τομπάκι, τα ελαττήρια, τα σκληρά. Αυτή τη στιγμή βγάζει αρκετή δύναμη το μηχανάκι ώστε να του έχω 15 γρανάζι μπροστά. 14 είναι το μαμά της αλυσίδας, εννοώ το μπροστά. 14 δόντια είναι το μαμά και του έχω βάλει 15 και το σηκώνει αρκετά άνετα σε σχέση με παλιότερα 57 χιλιοστά που θα φτιάξει. Πλήσιμο δεν ξέρω αν θα κάνουμε πάλι, γιατί έχω πάρει την κατηφόρα εδώ πέρα και ψιλοβαριέμαι κιόλας γιατί είναι Κυριακή και ενδέχεται να έχει ουρά στο λαμπίκο και βαριέμαι να περιμένω, εννοείται.
το μεταξύ, το βλέπετε αυτό το κόκκινο κουμπάκι που ήταν η κόρνα. Τώρα δεν είναι η κόρνα, είναι κάτι άλλο. Κάτι σαν launch control, ας πούμε. Άμα θέλετε να το δείτε και βιντεάκι αυτό εδώ, γράψτε εδώ κάτω στα σχόλια να το κάνουμε ένα βιντεάκι. Ω, πάμε για ένα 0%. Έχω την εντύπωση ότι έχει χάσει λίγο δύναμη. Είναι γρήγορο. Πρέπει να είναι κάτω από 150 αυτό.
φτάσαμε λιμανάκια. Κάτι είχε γίνει η στροφή. Κάποιος πρέπει να έχει φύγει ευθεία. Κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά. Όπως βλέπετε, παιδιά, έχει πολλή κίνηση, οπότε λέω να κλείσω το βίντεο εδώ. Η κάμερα θα συνεχίσει να γράφει. Μήπως τύχει τίποτα περίεργο, να το βάλω. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Ό,τι απορία έχετε, είπαμε, τη γράφετε κάτω στα σχόλια. Κάντε ένα subscribe, μια εγγραφή, να βλέπετε καινούριο περιεχόμενο που ανεβάζω. Ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Ωραίο εργαλείο. Πω, κοίτα εδώ. Απίστευτο. Πω. Τούμπανο μάλλον. Ορίστε. Δεν μπορώ ούτε το βίντεο να κλείσω. Το επόμενο βίντεο με το KZR θα είναι να βάλουμε λατήρια βαλβιδών σκληρά και καινούργια καδένα. Έχει μας το ριλίκι δηλαδή στο επόμενο βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Άντε, καληνύχτα.